Οκτωβρίου με το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς, οι Βέργες έπιασαν δουλειά το πρωί στην Ιερά Πέτρα. Το πρώτο συνεργείο συγκομιδής ελαιοκάρπου έπιασε πρώιμα δουλειά, ενώ τα ελαιοργεία στην περιοχή δεν έχουν καν ανοίξει. Έχει ελιές. Λίγα πράγματα. Λίγα. Τι περιμένετε τώρα σήμερα εδώ, να κάνετε πολλά τσουβαλιά? Όχι. Δύσκολο. Είναι δύσκολο. Συμφέρει τον παραγωγό να μαζεύει τόσες λίγες ελιές με εργάτες? Όχι. Δεν συμφέρει. Ο Ανδρέας Παπαδοπετράκης εξηγεί πως παρά τις συνθήκες που καθιστούν παντελώς ασύμφοροι τη συγκομιδή, είναι αναγκασμένος να πληρώσει συνεργεία και να μαζέψει όσο καρπό μπορεί για να τηρήσει συμφωνία που έχει συνάψει με πελάτη. Αν και ο ίδιος έκανε ποδαρικό στη σεζόν για την περιοχή της Ιεράπετρας, θα πρέπει να αλέσει τον καρπό στη σιτία για να προλάβει τις προθεσμίες. Γιατί ξεκινάτε το Ξεκινάω γιατί καταρχήν μπορώ, επειδή είναι βιολογική καλλιέργεια, οπότε δεν έχω πρόβλημα με περιορισμό στο ψέκασμα. Και δεύτερον, επειδή έχω μια παραγγελία στο εξωτερικό με ένα συγκεκριμένο πελάτη που θα ξεκινήσω τώρα μια συνεργασία και θέλει άμεσα λάδι, οπότε πιέζομαι να του στείλω την πρώτη παρτίδα από κάποια υπερενόβια δέντρα που έχω ζήτησε αυτό ο συγκεκριμένο μετά που πήγε στην περιοχή λάδι από τα συγκεκριμένα δέντρα, να τον φιαλώσει, να τον στείλω. Ο ίδιος προβλέπει κέρδος μηδέν παρά τον κόπο του. Όμως η προοπτική να συνεργαστεί με τον υποψήφιο πελάτη την επόμενη χρονιά, που η εισοδιά αναμένεται καλύτερη, δεν του αφήνει περιθώρια επιλογής. 25-30% η παραγωγή. Κάπου εκεί, ναι. Μα γι' αυτό δεν έγινε και ψεκασμός από τους συνεταιρισμούς φέτος, παρόλο που έχω ψεκάσει 2-3 φορές και για. Με βιολογικά φάρμακα και για δακοκτονία, αλλά και για θρέψη των ελιών με διαφυλικά φάρμακα. Παρά την εξαιρετικά υψηλή τιμή του ελαιολάδου, η σεζόν αναμένεται απογοητευτική, καθώς καρπός ουσιαστικά δεν υπάρχει. Για τον παραγωγό σημαίνει ότι δεν θα έχει έσοδα από την φετινή σεζόν, από το μάζωμα της ελιάς, παρόλο που το λάδι λένε ότι θα ξεκινήσει από τα 8,5-9 ευρώ, δεν ξέρω, κάπου εκεί λένε ότι θα ξεκινήσει. Το θέμα είναι ότι μακάρι του χρόνου να κρατήσουν σε αυτά τα επίπεδα οι τιμές, ίσως λίγο χαμηλότερα, και να έχει πολύ παραγωγή η περιοχή μας. Είναι και δεν έχει, και δεν είναι καλά, και αυτό που είναι δεν είναι καλά. Έχει δάκο, φοβούνται οι παραγωγοί εδώ ότι θα πέσουν κάτω? Όχι, δεν είναι εκεί θέμα, μα και αυτό που είναι τώρα είναι ξερά. Και αυτό που είναι. Ναι. Και δεν πέφτουνε. Ακόμη και οι ίδιοι εργάτες παραδέχονται ότι τα κλαδιά είναι ξερά και χωρίς καρπό, με την τελική σοδιά στο τέλος της ημέρας να μην φτάνει ούτε για να πληρωθεί το δικό τους μεροκάματο. Μπορείς, αυτό κοράφι εδώ μπορείς να βγάλουμε 2-3 τσουβάλια. 2-3 τσουβάλια, 50. 50 και 50 είναι 100. Με 3 τσουβάλια τι θα βγάλει, και το αφεντικό. Δεν βγάλει το μεροκάμα του ούτε το αφεντικό, Δεν τα βγάλει δικά μου. Ναι, ναι. Όχι το δικό του.